Στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι το εξής. Πού εντάσσονται οι συγκεκριμένοι εξοπλισμοί? Εντάσσονται όπως θεωρούν τα άλλα κόμματα και η κυβέρνηση στην υπόθεση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, ή εντάσσονται στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας, ο οποίος είναι στόχος αστικός, που επί της ουσίας εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα γεωστρατηγική αναβάθμιση και κατ' επέκταση με τον πατριωτισμό. Γιατί ο πατριωτισμός είναι η προστασία των δικαιωμάτων του λαού και η ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Έτσι λοιπόν, η υπόθεση αναβάθμιση στα πλαίσια της γεωστρατηγικής του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πώς από καλύτερες θέσεις θα συμμετέχει στο πιάτσικο το οποίο γίνεται ενάντια στις πρωτοπαραγωγικές πηγές και στα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Και αυτή ακριβώς η επιλογή της άρχουσας τάξης μας δένει όλο και περισσότερο, μας εμπλέκει όλο και περισσότερο με τα ευρωατλαντικά υπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ψηφίζει τις ομόφωνες νατοϊκές αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό του ΝΑΤΟ, για την προσαρμογή των στρατηγικής του επιλογής στις σύγχρονες συνθήκες της όξυνσης των ανταγωνισμών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ 2030, για την περικύκλωση της Ρωσίας, η Κίνα βασικός αντίπαλος. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο και οι πρόσφατες επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή της Ουκρανίας, όπου επιβεβαίωνε ακριβώς αυτές τις στρατηγικές επιλογές του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα τον έλεγχο των πηγών αλλά και των διαδρομών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν η χώρα μας συμμετέχει στις αμερικανονατοϊκές ασκήσεις και εκ των συνόρων. Έχει στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Υπόθηκε για το Αφγανιστάν, υπόθηκε για τις φρεγάτες στον Περσικό κόλπο, για τα Πάτριος στη Σαουδική Αραβία, που σε αυτό τα πλαίσια όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χέρι τους για να υπάρχουν αυτές οι στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, που βεβαίως όχι μόνο δεν προασπίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με και τα σύνορα, αλλά αντίθετα τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων, του εφοπλιστικού κεφαλού για παράδειγμα στον Περσικό κόλπο ή των επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν, αυτή η στρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας περνάει μέσα από την αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων με τους Αμερικάνους, που επί της ουσίας ξεκίνησε επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, το διαβολικά, όπως το χαρακτήρισε, καλό κύριο Τραμπ. Με αποτέλεσμα όλη η Ελλάδα μετά από αυτό να μετατρέπεται σε μια αμερικάνικη βάση, εκτός από τον εξυγχρονισμό και την επέκταση της Σούδας, στην Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που βεβαίως ούτε έχει, είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ότι απλά και μόνο θα εξυγχρονίσουν οι Αμερικάνοι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιατί? Για να παραμείνουν εγκλωβισμένοι εκεί? Γι' αυτό το κάνουνε? Ή γιατί θα είναι πολύ εύκολη η αποβίβαση και η μετάβαση των αμερικάνικων και νατοϊκών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη στα πλαίσια της περικύκλωσης της Ρωσίας? Η Λάρισα, το Στεφανοβίκιο με τη βάση ελικοπτέρων, το Άκτιο, ο εξυγχρονισμός του Άραξου και μάλιστα όπως γράφεται, το επόμενο διάστημα πρόκειται να είναι και μία άσκηση νατοϊκή, Tiger Meet 2022, όπου λέγεται ότι θα συμμετέχει και μία μοίρα τουρκικών F-16, η 192 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας στον Άραξο, μαζί βεβαίως με Βέλγους, Ιταλούς, Σουηδούς, Γάλλους, Γερμανούς, Τσέχους, Ισπανούς και Πολωνούς. Όλα αυτά βεβαίως στα πλαίσια της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Πάντοτε γίνονται. Και από αυτή την άποψη η χώρα μας μετατρέπεται με τη σφραγίδα και της ελληνικής κυβέρνησης, της σημερινής αλλά και της προηγούμενης, σε ορμητήριο των αμερικανοτοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, αλλά και σε έδαφος προσέλκυσης των αντιπίνων από την άλλη μεριά.
Η επιθετικότητα της ελληνικής άρχουσας τάξης στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης αποτελεί και τον παράγοντα της όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας στην περιοχή, η οποία εκφράζεται με την αμφισβήτηση των συνόρων, αλλά και με τη συμμετοχή, την επιδίωξη της για συμμετοχή στη συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και βεβαίως οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να αποτελέσουν τον παράγοντα προάσπιση των συνόρων, αντίθετα αποτελούν παράγοντα ανατροπής και αλλαγής και αμφισβήτησης των συνόρων, όπως για παράδειγμα στα Βαλκάνια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βέβαια συμμετέχουν ανοιχτά και κρυφά και μυστικά σε συζητήσεις με την Τουρκία για να μπορέσουν ακριβώς να παραμείνει η Τουρκία στο στρατόπεδο το ανατοϊκό και να μην συσφίξει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με την Τουρκία. Δεν είναι τυχαία λοιπόν μέσα αυτά τα πλαίσια και η εξέλιξη και η στάση των Αμερικάνων απέναντι στον αγωγό EastMed, εξυπηρετώντας βέβαια και τα δικά τους αμερικανικά συμφέροντα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και τα συμφέροντα της Τουρκίας που αμφισβητούσε το συγκεκριμένο αγωγό. Έτσι λοιπόν, ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας δεν είναι γενικά και αόριστα. Προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, προέρχεται από το γεγονός ότι έχετε καταστήσει οι εγγυητές αλλά και οι επιδιαιτητές των συνόρων τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή βάλατε το λύκο για να φυλάει τα πρόβατα. Και από αυτή την άποψη, οι εξοπλισμοί οι οποίοι συζητάμε για τα Ραφάλ και για τις γαλλικές φρεγάτες εντάσσονται ακριβώς στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, όπως άλλωστε και οι ίδιοι εκπρόσωποι των υπεριαλιστών το έχουν ομολογήσει ανοιχτά και δεν το κρύβουν. Και δεν έχουν σχέση με την άμυνα, αλλά και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση είναι ότι πρόκειται για πανάκριβα οπλικά συστήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με τη δημοσιονομική εξυγίανση και την πειθαρχία που λέει η ελληνική κυβέρνηση, κουνώντας το δάχτυλο στους αγρότες, οι οποίοι κατεβαίνουν στα μπλόκα διαμαρτυρόμενοι, στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται για την τεράστια ακρίβεια, ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Την ίδια στιγμή προχωράμε σε τέτοιους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι και δεν σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τα οποία θα τους πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα, ο κύριος Σταϊκούρας έχει δηλώσει, ο Υπουργός των Οικονομικών, ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας, αυτό το Δαμόκλειο σπάθη πάνω στα δημοσιονομικά ζητήματα, θα ζητήσει η Ελλάδα την επίσημα την εξαίρεση των στρατιωτικών δαπανών από τον κανόνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Λες και αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα πληρώνει ο λαός την αύξηση του κρατικού χρέους από αυτούς τους εξοπλισμούς. Ενώ αντίθετα, υπό τη Δαμόκλειο σπάθη της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα είναι τόσο οι δαπάνες για την υγεία, όσο και για την παιδεία και δεν θα εξαιρούνται. Και από αυτή την άποψη ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εμείς το λέμε καθαρό ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν σχετίζονται με τις ανάγκες του λαού μας. Στις σημερινές συνθήκες ο πατριωτισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας που αμφισβητούνται από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στο λαό της περιοχής και οι οποίες βεβαίως αυτές ο πατριωτισμός μπορεί να υπηρετηθεί μόνο μέσα από την αποδέσμευσή μας από το ΝΑΤΟ και τον απεγκλωβισμό της χώρας μας από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.